Διεκδικούμε η Ελλάδα να έχει πάρα πολύ ενεργό συμμετοχή και στην ομάδα εμπειρογνωμόνων, να καταθέσουμε τις θέσεις μας και εδώ νομίζω ότι μπορούμε να το κάνουμε και μετά από διαβούλευση μετά των κομμάτων για την, αυτή την ιστορία των fake news και για το εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να προχωρήσει σε νομοθεσία.